Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδέλφια. Τον ευχαριστούμε γιατί τέτοια αδέλφια στον κόσμο δεν μπορούσα να πω. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί μου κάρισε αυτά τα αδέλφια. Αυτοί οι νέοι εργάτες, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι που εργάζονται και ζούμε πραγματικά ως ονειρευόμενοι, αδέλφια. Ευχαριστούμε το Θεό για την οικογένεια αυτή που πρόσθεσε ο καθένας από εμάς. Θέλω να διαβάζω με τη χάρη του Θεού από τη σελίδα 366, 366 και τα πάμε μετά σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού. Είναι το βιβλίο Βασιλέων Β. Και τα διαβάζω από το κεφάλαιο Ζήτα από την αρχή. 366 σελίδα Βασιλέων Β. Κεφάλαιο Ζήτα από την αρχή. Λέει ο Λόγος του Θεού. Είπε δε ο Ηλισέ, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, αύριο, περί την ώρα ταύτη, εν μέτρο σε μυγδάλιο, θέλει πολιτή δια ένα σύκλο και δύο μέτρα Κρήτης δια ένα σύκλο, εν τη πύλη της Σαμάρια. Και απεκρίτη προς τον άνθρωπο του Θεού, ο άρκον επί του οποίου την χείρα στηρίζει το βασιλεύς και είπε, και αν ο Κύριος είτε λεκάμι παράτηρα εις τον ουρανό, η δύνατον τον πράγμα τούτο να γίνει. Ο δε είπε, ιδού θέλει σιδί με τους οφθαλμούς και δεν θέλει όμως φάγη εξ αυτού. Ήσαν δε τέσσερις άντρες λεπροί εν το μέσο της πύλη και είπε ο Νοής προς τον άλλο, γιατί εμείς κατήματα εδώ έως σου αποτάνουμε, εάν είπαμε να εισέλθουμε στην πόλη, η πείνα είναι εν τη πόλη και θέλουμε αποτάνει εκεί. Εάν δε κατήματα εδώ, πάλι θέλουμε αποτάνει. Τώρα λοιπόν έλθετε και ας πέσουμε στο στρατόπεδο των Συρίων, εάν αφήσωσιν ημάς ζώντας, θέλουμε ζήσει. Και αν θανατώσω ημάς, θέλουμε αποτάνει. Και σηκωτής ότε εσκόταξε για να εισέλθωση εις τον στρατόπεδο των Συρίων και ότε νήλτον ως τον άκρο του στρατόπεδου της Σύρια, ειδού δεν ήτο άνθρωπος εκεί. Διότι ο Κύριος είχε κάμει να ακουστεί εν το στρατόπεδο των Συρίων κρότον αμαξών και κρότος ύπων, κρότος μεγάλων στρατευμάτων. Και είπον προς αλλήλων ειδού ο βασιλεύ του Ισραήλ, εμίστοσε εναντίον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς του Αιγυπτίου, για να έλθουσι εφημάς. Όταν σηκωτέντες έφυγον εν τη σκοτή και εγκατέλειπτον τα σκηνάς αυτού και τους ύπους αυτών και τους όνους αυτών και το στρατόπεδον όπως ήτο και έφυγον δια την ζωή αυτών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφιά. Περίεργα πράγματα ακούγονται πολλές φορές από το Λόγο του Θεού, αδέλφια. Περίεργα πράγματα έρχονται στο αυτί μου, στο αυτί σου. Και καλούμε κάθε φορά που ακούω κάτι που δεν το καταλαβαίνω, καλούμε τι? Καλούμε να μείνω πιστός σε αυτά που ακούω. Γιατί ξέρετε, δεν μου δίνει το δικαίωμα ο Λόγος του Θεού να σταθώ κριτής επί του Λόγου, αλλά η υπακουή μου ζητάει ο Κύριος από μένα. Βέβαια υπάρχουν φορές που ακούγοντας σε έναν στρατόπεδο, οι Σύριοι τότε είχαν περικυκλώσει η γη της Σαμάρια και είχε έρθει μια πολύ μεγάλη πείνα. Οι άνθρωποι πεινάγανε, δεν είχαν να φάνε. Και αν διαβάζετε λίγο παραπίσω, θα μας διηγείρει ο Λόγος του Θεού μια ιστορία. Δύο γυναίκες που τα συμφωνήσουν να τρώνε σήμερα, να βράζουμε το παιδί μου και αύριο φέρε το δικό σου να φάμε το δικό σου το παιδί. Και δεν τα ξεχάσω, αδελφιά, την πρώτη φορά που διάβαζα αυτό, που ήμουνα πολύ νέος στη πίστη, το πρώτο πράγμα που έκανα, έκρισα το λόγο. Λέω, τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτό το περίεργο? Να φας το παιδί του άλλου και αύριο το δικό σου. Ναι, αλλά σημασία είναι ότι ο Λόγος του Θεού ακούγεται,
ο Λόγος του Θεού πρέπει να μπει μέσα στη καρδιά του ανθρώπου. Γιατί? Για να φέρει καρπό. Μπορεί πάντα να μην είναι ευχάριστο. Μπορεί μερικές φορές να είναι λεκτικός. Αλλά πρέπει να φέρει καρπό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτός ο Άρκων, που ο Λόγος του Θεού δεν μπόρεσε να έχει αποτέλεσμα. Γιατί ο Ελισέ προφήτευσε και είπε αύριο ένα μέτρο σύκλωτα πουλητή για ένα μέτρο σιμιγδάλιο τα πουλητή για ένα σύκλο. Για λίγο δηλαδή. Αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα. Κάνει υπομονή γιατί αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Κάνει υπομονή γιατί αύριο όλα αυτά που ξέρει σήμερα θα είναι παρελθόν. Και το θέμα είναι στη δικιά μου την καρδιά και στη δικιά σου την καρδιά, αν είσαι διατετημένο να υπακούς το λόγο του Θεού που σου λέει κάνε λίγη υπομονή σήμερα. Κάνε λίγη υπομονή. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Έχουμε μέσα μας, αδέλφια, πολλές φορές την επιθυμία να προβλέψουμε και να αύριο θα γίνει αυτό, αύριο θα κάνω εκείνο, αύριο θα κάνω το άλλο, χωρίς να λαμβάνομαι υπόψη το Λόγο Θεού που σου λέει ότι δεν σου ανοίγει η αυριανή μέρα. Δεν σου ανοίγει. Σήμερα. Άκουσα τις προάλλες έναν ελφό να πει σήμερα το πρωί άνοιξα δύο ωραία δώρα. Ευχαριστώ Θεέ μου για τα μάτια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέω. Και κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Ανοίγουμε δώρα. Από το Θεό δεν ξέρουμε αν αύριο θα ανοίξουμε δώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη ζωή μας. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Έτσι πιστεύουμε, αδελφέ. Έτσι μεγαλώσαμε και ακούσαμε ότι ο Κύριος στη ζωή μας ήρθε για να μας οδηγεί στον ουρανό. Άρα δεν είμαστε εμείς που καλούμαστε να μεριμνήσουμε το τι τα φάμε και τι τα πιούμε, αλλά είναι το πνεύμα του Θεού που ο Κύριος μας χάρισε, άλλο δώρο και αυτό, για να πάμε λίγο παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πολύ ωραίο, αδελφοί και αγαπητοί, να κάνουμε πάντα αυτή η άσκηση όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και μέσα στη καρδιά μας τε κουμπώνει ακριβώς. Γιατί έχουμε απόψεις. Σκεφτόμαστε. Έχουμε και εμπειρίες. Και μέσα μας γεννιέται, ναι, αλλά, ναι, μήπως. Θέλω να ανοίξουμε λίγο τη γραφή μας στη σελίδα 12. Γιατί εδώ ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ. Για να δείτε μια άλλη καρδιά. Τρία εδάφια θα διαβάζω μόνο για να δείτε. 12 σελίδα είναι το κεφάλαιο τα έψιλον και το εδάφιο 4. Μάλλον από το 2 θα διαβάζω. Ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και λέει και είπε ο Αβραάμ, «Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσει είσαι με, ενώ εγώ απέχομαι άτεκνος, ο δε κληρονόμος της οικία μου, είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ». Είπε προσέτη ο Αβραάμ, «Ιδού δεν έδωκας είσαι με σπέρμα και ιδού ο οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει». Και ιδού λόγος Κύριο έγινε προς αυτόν λέγον, «Δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνο, ως εις θέλει εξέλθει εκτός πλάγνου σου. Αυτός θέλει σε κληρονομήσει». Και έφερε αυτόν έξω και είπε, «Ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανό και αριθμίζω τα άστρα, αντίνασε να εξαριθμίσεις αυτά». Και είπε προς αυτόν, «Ούδο θέλω είσαι το σπέρμα σου». Και επίστεψε εις τον Κύριο και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ γιατί ήταν το χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου, αδελφιά. Πιστός. Αν και στάθηκε για μια στιγμή να σκεφτεί πώς γίνεται να λάβω εγώ κληρονομιά, Κύριε. Τι θα κάνεις εμένα τώρα. Τη κληρονομιά τη βλέπω. Και δεν είναι από τα σπλάχνα μου, αλλά βλέπετε,
ο άνθρωπος που επιμένει και μένει κοντά στο Θεό είναι σίγουρο ότι θα βρει από το Θεό την λύση στο πρόβλημά του. Είναι σίγουρο αυτό. Η απορία του Αβραάμ είναι εύλογη. Πού είναι, Κύριε, η κληρονομιά μου? Πού είναι τα παιδιά μου? Τι να κάνεις μαζί μου? Αλλά ο Κύριος τον εφέρνει έξω και του λέει, τώρα μέτρα τα αστέρια να δεις. Γιατί αυτή τα είναι η κληρονομιά σου. Να, γιατί πάντοτε όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι τα έχεις κληρονομιά όταν δεν βλέπεις. Είναι δύσκολο να πιστέψει ο Αβραάμ ότι θα εσκίσει από αυτόν αυτή την φοβερή ευλογία. Ευλογώντας ευλογήσω και πληττύνω το σπέρμα. Είναι δύσκολο, γιατί δεν φαίνεται. Και πέφτουμε όλοι, αδελφοί αγαπητά, σε αυτή την παγίδα όταν κάτι δεν βλέπουμε με αυτά τα μάτια. Να λέμε, Κύριε, πράγματι, θα με ευλογήσεις? Και λέει, επίστεψε, Αβραάμ. Να, γιατί όταν στα αυτιά μου ακούγονται τα πράγματα περίεργα, αντίναμα, δηλαδή είναι δύσκολα, τα έλεγα. Είναι η ώρα, αδέλφια αγαπητά, να πιστέψουμε. Ο Αβραάμ πίστεψε ακούγοντας πράγματα, τα λέγαμε θεωρητικά, τα με ευλογεί σε μένα έτσι. Λέει, επίστεψε όμως. Ο άρκων αυτός, άκουγας όμως ότι αύριο όλος ο λαός τα τρώει, γιατί τα πράγματα σύτος τα είναι φτηνά και δεν τα υπάρχει πλέον πείνα στο λαό τη Σαμάρια, δεν έκανε καμία προσπάθεια να πιστέψει. Δεν είπε αμήν κατά το λόγο σου ας γίνει. Δεν είπε συγχώρησέ μου για την απιστία μου, Κύριε. Δεν είπε άψισον εις εμάς η πίστη, Κύριε. Τίποτα από όλα αυτά. Και αν ο Κύριος λέει, θέλει κάνει παράτηρα στον ουρανό, τούτο το πράγμα είναι, δεν θα γίνει ποτέ. Φοβερό δεν είναι? Τι καρδιά ήταν αυτή? Αλλά ξέρετε, πολλές φορές μην θεωρούμε ότι αυτή η καρδιά δεν είναι και η δικιά μας. Δεν θεωρούμε ότι αυτή η καρδιά δεν την έχουμε μερικές φορές. Γιατί ξέρετε, η Γραφή λέει ότι η καρδιά ημών είναι σφόδρα απατηλή και διαφθαρμένη. Είναι. Και αυτό δεν είναι μία θεωρία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μια μέρα είμαστε καλά, μας μίλησε ο Θεός, μας ευλόγησε, ευχαριστούμε τον Θεό για την εκκλησία Του, για τα αδέρφια, για όλα. Αλλά την επόμενη μέρα σε πατάει ο καλός ο αδελφός σου και ακούσατε τι είπε ο αδελφός μας. Έτσι πάει η πορεία μας προς τον ουρανό. Μία πάνω, μία κάτω. Έτσι πάει. Και έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε, ότι ναι μεν θα μας ευλογήσει ο Κύριος, αλλά θα έρθει η στιγμή της δοκιμασία. Γιατί? Για να φανερώνει η δόκιμη, αδελφιά. Ο δρόμος που διαβαίνουν δεν είναι στρωμένο με λουλούδια, αλλά είναι δύσκολη. Στενή η πύλη και τετλημένη η οδός. Και δοκιμαζόμαστε για να δούμε αν πράγματι μέχρι τέλος θα μείνουμε τι? Πιστή, αδελφιά. Ο Κύριος λέει, αν έρχονται στη γη, τότε θα βρω την πίστη επί της γης, θα τη βρω. Θα μείνεις πιστός. Αυτή η άσκηση κάνουμε κάθε μέρα, αδελφιά. Αγωνιζόμαστε τι? Να μείνουμε πιστοί. Ή μάλλον αυτή η άσκηση πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Οπότε δεν τι κάνεις και θεωρείς ότι πας πολύ καλά και καλά πας. Και ο Κύριος έχει αποκαλύψει και πολύ ωραία, φέρνεις το Λόγο του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό και αισθάνεσαι και δυνατός και ευχαριστούμε τον Θεό για τους δυνατούς. Ήρθε ο Λόγος του Θεού, λέει, οι δυνατοί να βαστάζουν τα ασθενήματα των αδυνάτων. Εκεί σε έργο πιο πολύ. Αν αισθάνεσαι δυνατός σήμερα, έχεις έργο μπροστά σου, να βαστάς τα αισθανήματα του αδελφού σου που είναι πολύ πιο αδύναμο από σένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλοι κάποτε έτσι αισθανθήκαμε.
τη δίνει με του Θεού επάνω μας και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είναι πολύ πιο συμφέρον να θυμηθούμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι χωρίς εμέ δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Μην αισθάνεσαι και πολύ δυνατός. Μην αισθάνεσαι κάτι ιδιαίτερο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μην αισθάνεσαι ότι ο Κύριος σε ευλογεί κάπως ιδιαίτερα. Γιατί γρήγορα τέτοιο ο Κύριος να φανερώνει σε σένα ότι είσαι σαν εμένα. Μικρός, οχυδανός και ασήμαντος. Έτσι θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, κάποτε βρέθηκα σε ένα ταξίδι επαγγελματικό. Ήταν πολλές ώρες. Το αεροπλάνο ήταν 3 και μετά είχα άλλες 4 ώρες στο αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος που με περίμενε ήταν Πολωνός. Δεν ήξερε αγγλικά, πολύ λίγα. Και είπα, τι να πω τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, 4 ώρες μέσα στο αμάξι. Τι να του πω. Είπαμε τα απλά. Καλημέρα, καλησπέρα, όλα καλά, ναι, πάμε. Δεύτερη μισάωρο, τι, έχεις παιδιά, έχεις παιδιά, δεν έχεις παιδιά, ναι. Πέρασε τη μία ώρα και άλλες 3. Δεν περνάει η ώρα, αδελφιά. Τι να συζητήσω. Αλλά μέσα μου άρχιζα να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ, ε. Γιατί δεν είμαι σαν αυτόν, ναι. Σε γνώρισα, είμαι καλά. Έχει σώσει την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αισθάνθηκα δυνατός, αδελφιά. Και κάνει έτσι και πατάει το κουμπί του ραδιόφωνου. Και άρχισε να ακούζει μουσικές. Όταν ήμουν νέος, τα φοιτητικά μου χρόνια τα πέρασα με τη μουσική αγκαλιά. Είχα σπουδάσει πιάνο, μετά τα drums και μέχρι μεγάλη ηλικία με αυτά ασχολούμουν. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με αυτόν τον τρόπο με κράτησε μέσα στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον Θεό τότε. Οπότε η μουσική μ' άρεσε. Εκεί που άκουγα, ξαφνικά άρχισε να ακούγεται ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αγαπημένο μου τότε. Μπορούσα να το πω μέρα νύχτα. Μου άρεσε. Εκεί που ακούμαγα το χέρι στην πόρτα, το δάχτυλό μου. Τακ, 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 τακ. Βάραγε ο ρυθμός, ε. Το κοιτάω εγώ. Μετά από λίγο όλο το χέρι. Περνάει ακόμα ένα χιλιόμετρο και το πόδι. Ντάκα, ντούκα, ντάκα, ντούκα. Δεν πάμε καλά, λέω. Δεν πάμε καλά. Τι δυνατός. Πού είναι το νταμάζω το σώμα μου και το δουλάω εγώ. Πού. Πώς θα το κάνω, Κύριε, τώρα. Από πάει μόνο του το χέρι. Ποιος σε μένα. Σε σένα. Το Κύριο σε βάφτισε με πνεύμα Άγιο και σε πρόσθεσε στην Εκκλησία. Σε σένα τα συμβούν όλα αυτά. Για να έρθει τα σύγκαλά σου και να καταλάβεις ότι είσαι ακόμα υποεκπαίδευση. Είσαι μικρός. Παρόλο που νομίζεις ότι είσαι δυνατός και στέκεσαι. Είσαι αδύναμος. Παρόλο που είσαι παρόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χρειάζεσαι βοήθεια. Γι' αυτό στο λόγο του Θεού, αδέλφια, το μόνο τελικά που αρμόζει όταν το ακούμε είναι να πούμε αμήν. Ποτέ άλλο. Μπορώ πια να πω κάτι όταν ακούω το λόγο του Θεού. Να πω, Κύριε, αμήν, βοήθησέ με. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό από αυτόν τον άμβονα, ο Θεός είπε ότι το κλέβουμε. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι έκανα. Κύριε, βοήθησέ με να επανέλθω. Αυτό έκανα. Βοήθησέ με να επανέλθω. Βοήθησέ με να. Με κάποιο τρόπο. Να σου τα δώσω πίσω. Πώς θα δώσω πίσω τις ώρες αυτές που του έφαγα. Πώς. Είναι πολλές. Πώς θα δώσω πίσω στο Θεό μου αυτές τις ώρες που του πήρα. Ενώ θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Πώς. Με ποιο τρόπο. Βλέπετε πόση αδύναμη είμαστε, αδέρφια. Πώς. Δεν μπορούμε. Αλλά πήραμε μια απόφαση οικογενειακώς. Ότι από εδώ και πέρα θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Μικρός, ναι. Ουκυδανός, ναι, ασήμαντο, ναι, αλλά μπορείς να κάνεις κάτι.
μπορείς. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, αδελφιά, ξεκινάμε και λέμε να αναπληρώσουμε το έδαφος αυτό που χάσαμε. Για να λέμε κάθε φορά που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, να λέμε αμήν μες στην καρδιά μου. Γιατί αλλιώς, επειδή ο Κύριος μας έχει αφήσει ελεύθερους και ευχαριστούμε τον Θεό για την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, ευχαριστούμε τον Θεό, θα μπορούσε η καρδιά μας να πάρει την πορεία που πήρε η καρδιά αυτού του άρχοντας. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Εγώ, και αρχίζει να δικαιολογείς. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι στην δικαιολογία, αν υπήρχε μάτι μας σε σχολεία, θα είχα πάρει 10. Αν υπήρχε τέτοιο μάτι μας σε δικαιολογία, πώς θα δικαιολογήσω το αδικαιολόγητο? Θα σου μάθω εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι η Γραφή λέει πολλά, αυτό είμαι άπαντες. Αυτό πρέπει να πούμε αμήν. Λες όμως αμήν όταν ακούς ότι πολλά, αυτό είμαι άπαντες. Ή βάζει τον εαυτό σου λίγο αριστερά. Λέει. Δεν είναι για μένα, αδελφέ. Σε σένα λέει ο Λόγος του Θεού. Για σένα λέει και για σένα. Γιατί είναι εύκολο το κατρέφτη να το γυρίζεις προς τον άλλον. Αλλά έτσι διαβάζεται η Γραφή. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Έτσι το κατρέφτη το κοιτάς. Για να βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν το κάνεις έτσι το κατρέφτη. Έτσι το κάνεις. Έτσι να βλέπεις τον εαυτό σου. Τη μικροτητά σου. Τα λάθη σου. Αυτά που πρέπει να διορτώνεις πώς. Έτσι να το κάνεις. Να το δεις. Για να διαπιστώνεις ότι χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί δεν θέλω όταν να τα ακουστεί κάποια πράγματα περίεργα να λέω ότι δεν είναι για μένα. Να λέω ότι έχω καιρός. Να λέω ότι εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό. Μπορούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο αδελφός εννοούσε αυτό. Κάτι άλλο που σας ακούσατε. Βλέπετε πως είναι ο άνθρωπος. Αμέσως. Δεν εννοεί αυτό. Ό,τι είναι γραμμένο εννοεί. Τίποτα άλλο. Ό,τι είναι γραμμένο, αδελφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ακούμε πράγματα από το Λόγο του Θεού περίεργα, ιδίως αν σήμερα δεν είσαι αναγεννημένο, δεν είσαι βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο, δεν έχεις ματιτέψει στα πόδια του Κυσού, του Χριστού και τα ακούσεις αυτά τα λόγια που τα σας διαβάζω τώρα, μην ανοίξετε, δεν χρειάζεται, και τα ακούσεις σήμερα, τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρ και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσεις. Ουδέ η φτωρά κληρονομεί την αυθαρσία. Η του μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντε μεν, δεν θέλουμε κοιμητή. Πάντες όμως, θέλουμε μεταμορφωτή. Εν μία στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, και εν την έσκατη σάλπικη, διότι τέλει σαλπίσει, και η νεκρή τέλος σε αναστητή άφταρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωτή. Διότι πρέπει το φταρτό τούτο να εντυτεί αυταρσία και το τνητό τούτο να εντυτεί αθανασία. Όταν δε το φταρτό τούτο εντυτεί αυταρσία και το τνητό τούτο εντυτεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένο κατεπόθη ο θάνατο εν νίκαι. Περίεργα δεν είναι αυτά τα πράγματα, αν δεν είσαι αναγεννημένος. Αν τα διαβάζει για πρώτη φορά στη ζωή σου, θα πει τι λένε εδώ, τι λέει εδώ. Ότι τα μεταμορφώνουμε. Όμως άμα λες αμήν στο Λόγο του Θεού, έστω αν δεν το καταλαβαίνεις, αυτός ο Λόγος τα εκπληρωτεί. Όπως εκπληρώθηκε η προφητεία του Λεσαίου. Όπως εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ. Γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Και όταν λέει ο Θεός κάτι είναι ναι και αμήν. Έτσι είναι, αδελφιά. Αλλά λοιπόν σήμερα δεν είσαι πιστός. Ή είσαι πιστός και λίγο κλιαρό.
και πιστεύεις ότι η αρπαγή θα γίνει με κάποιο άλλο τρόπο, το σώμα αυτό δεν θα μεταμορφωθεί, θα γίνει κάτι άλλο και έχεις κάτι άλλες θεωρίες. Αυτό που πρέπει να σου πω ότι τα εκπληρωτεί ο Λόγος του Θεού, τίποτα άλλο. Και καλείσαι και εσύ και εγώ να το πιστέψουμε και να είμαστε εκείνη την ημέρα, αδέλφια, πιστοί. Γιατί ξέρετε, εκείνη την ημέρα θα βρεθούμε μπροστά με το Κύριό μας, επιτέλους, θα Τον δούμε. Και είναι αυτό για τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε. Αυτό κάνουμε. Και επειδή ξέρουμε ότι τα εκπληρωτεί και αυτό, ας είναι κάτι που δεν βλέπουν τα μάτια μου, το πιστέψαμε εμείς. Οποιαδήποτε άλλη θεωρία έχεις μέσα στη καρδιά σου. Μάτε ότι ο Λόγος του ένα είναι. Και αυτός γράφτηκε δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό θα γίνει, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τότε, αδελφιά. Για όσες φορές ακούμε το Λόγο του Θεού που μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά και όσες φορές ο Λόγος του Θεού μας επαινεί και μας λέει ο Λόγος του Θεού «Σας αγαπώ». Τι ωραία που είναι. Όταν ο Κύριος λέει στην Εκκλησία σου «Σε αγαπώ». Μέσα είσαι κι εσύ. Είναι και για σένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή πιστεύω όλοι σήμερα ολογούμε ότι Κύριε έχουμε ανάγκη από εσένα. Έχουμε ανάγκη να αυξάνε την πίστη μας. Έχουμε ανάγκη να δούμε όλα αυτά που δεν κάνουμε καλά. Έχουμε ανάγκη να μείνουμε πιστοί για άλλη μια φορά στο Λόγο Σου. Έχουμε ανάγκη να ξέρουμε ότι κάθε φορά που ακούγεται ο Λόγος του Θεού δεν είναι για τον άλλον, είναι για σένα, για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να είμαστε σίγουροι, αδελφιά αγαπητά, ότι ο Θεός πάντα θα εκπληρώσει το Λόγο Του. Γιατί αυτός πρώτο είναι πιστό. Εύχομαι, αδελφιά αγαπητά, ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αξιώνει. Να μείνουμε μέχρι εκείνη την ημέρα πιστοί. Ο Κύριος να ευλογεί.